Κριτικά στάθηκε ο Κώστας Γκουλέκας απέναντι στα όσα καταγγέλθηκαν από τον Κώστα Ζαγναφέρη ως προς τις πιέσεις που δέχτηκε αναφορικά με την υποψηφιότητά του και τα όσα διαδραματίστηκαν ακόμη και την ημέρα των εκλογών, κάνοντας λόγο για αρνητικό μήνυμα και αποκλείοντας την πρόθεση υποδιγέτησης της τοπικής κοινωνίας. Καταρχήν, θέλω ως δημοσιογράφος να μην χρησιμοποιήσω ξύλινη γλώσσα, επειδή αφορά στη δική μας ομάδα, έτσι αυτοδιοικητική ομάδα. Να είμαι έτσι πολύ επιεικής, τι να κάνουμε, ξέρετε, γίνονται αυτά. Όχι, είναι μια αρνητική εικόνα. Σίγουρα αυτό που εκπέμπεται ως μήνυμα είναι αρνητικό και μακάρι να μην είχε εκπέμφθει. Είναι αρνητικό, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί κανείς ούτε να το εξοραίζει, ούτε να χρυσώνει το χάπι και να λέει αφού είναι νεοδημοκρατικό, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Άμα γινόταν αλλού, θα λέγαμε ότι σφάζονται εκεί πέρα. Έτσι. Επειδή γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, εμείς λέμε δεν είναι και τίποτα, κλείνουμε το μάτι και συνεχίζουμε. Όχι, είναι μια αρνητική εικόνα, μακάρι να μην υπήρχε. Απ' την άλλη, θα σας πω ξεκάθαρα την άποψή μου. Τιμώ τον κύριο Ζαγναφέρη, είναι ένας έντιμος αγωνιστής και ένας παλιός αγωνιστής παράταξης. Έχω την τύχη να τον έχω γνωρίσει και προσωπικά και τον τιμώ. Αυτή η παράταξη εξέλεξε, όπως προβλέπει ο Καλλικράτης, μέσα από τους 36 νομίζω περιφερειακούς συμβούλους, τον επόμενο περιφερειάρχη, όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος. Τώρα, ο κύριος Ζαγναφέρης καταγγέλει κάποιες μεθοδεύσεις. Δεν γνωρίζω, ούτε θέλω να πάρω θέση σε όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι οι 36 περιφερειακοί σύμβουλοι είναι άνθρωποι που ο καθένας έχει τη δική του πορεία, άρα με την έννοια αυτή και τη δική του αξιοπρέπεια, αλλά και τη δική του εμπειρία. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά που ίσως καταγγέλθηκαν με παράπονα, με οτιδήποτε, εντάξει, μπορώ να δικαιολογήσω σε ένα σημείο και τον ανθρώπινο παράγοντα, ότι συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Εγώ σας λέω ότι δεν υπήρξε ούτε καμιά διάθεση να αποδιγετήσει κανείς στις τοπικές κοινωνίες, γιατί αυτό θα το βλέπαμε σαν έκφανση σε όλες τις μορφές της δραστηριοποίησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σας το λέω αντίθετα, ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι να προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τις πρωτοβουλίες στο χώρο της δικής μας παράταξης, όπου και αν υπάρχουν. Δεν υπάρχει διάθεση, δηλαδή, κεντρικά το κόμμα να αποδιοικητήσει κάθε περιφερειακή οργάνωση σε επίπεδο αυτοδιοίκησης ή το οτιδήποτε. Χωρίς να σημαίνει ότι το κόμμα δεν η παράταξή μας δεν ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει σε οποιαδήποτε περιοχή, πώς βαδίζουμε κτλ. Αλλά σας λέω και πάλι ότι οι 36 αυτοί οι άνθρωποι ήταν αρμόδιοι να αποφασίσουν. Αποφάσισαν. Τώρα, εάν αυτοί οι άνθρωποι αποφάσισαν με τον Α ή με τον Β τρόπο, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το σχολιάσω. Εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία τελείωσε. Βγήκε ένας νέος περιφερειάρχης. Το ευχόμαστε καλή επιτυχία για το καλό του τόπου πάνω απ' όλα. Γιατί πάνω από το κομματικό, το παραταξιακό, υπάρχει το εθνικό συμφέρον και με την έννοια αυτή είναι εθνικό συμφέρον για την περιοχή την ευρύτερη της Θράκης και όχι μόνον να πάει καλά η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Και νομίζω ότι όλα αυτά στην πορεία πιστεύω να ξεχαστούν και όλοι μαζί να εργαστούν για το κοινό καλό. Θεωρώ ότι πρόκειται για πολύ αξιόλογους ανθρώπους και για τους υποψήφιους, άσχετα με το αν επικράτησε ο ένας, όπως γίνεται πάντοτε σε μια πολιτική αναμέτρηση. Κάποιος χάνει, κάποιος κερδίζει, αλλά είναι πολύ αξιόλογοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως ξέρω όμως, ξέρω πολλούς, όχι όλους, από τους 36 που αποφάσισαν, που ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικές και σοβαρές προσωπικότητες. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν αυτό που το καθήκον τους και η συνείδησή τους επέβαλε. Τώρα, αν κάποιος πει ότι ίσως έσφαλαν, ίσως δεν έσφαλαν, ο καθένας μπορεί να κριτικάρει την απόφασή τους. Να σημειώσουμε ότι όλη η συνέντευξη του Κώστα Γκιούλεκα στο Γιώργο Σιλιγαρδάκη θα μεταδοθεί την 5η στις 9 το βράδυ μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.